Μέσω μια σύγχρονη γέφυρα, τη πρώτη που κατασκευάζεται στην ενδοχώρα τη Δυτική Κρήτη, θα γίνεται μελλοντικά η συγκοινωνιακή σύνδεση τη ευρύτερη περιοχή του Αλικιανού με το επαρχιακό δίκτυο Χανίων Ομαλού. Η νέα γέφυρα του Κερίτη, με προπολογισμό που φτάνει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδότηση από εθνικού πόρου, βρίσκεται σε στάδιο κατασκευή με ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για αποπεράτωσή τη στα τέλη του καλοκαιριού για να δείτε αυτό που βλέπετε σήμερα, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο διάστημα με πολλέ ενέργειε που γίνανε. Και εξηγώ, όπω ξέρετε, αυτή η γέφυρα κατασκευάζεται μετά από μια απέτηση που είχε βγάλει ο Δήμο Πατανιά, είχε διεκδικήσει μάλλον από την μέρα τη καταστροφή και την δημιουργία νέα γέφυρα. Όταν το 2019 κατέρευσε η ιστορική γέφυρα του Κερίτη, κρίθηκε ότι οι σύγχρονε ανάγκε επιβάλλουν νέα γέφυρα, λόγω κυρίω τη χρονοβόρου διαδικασία αποκατάσταση τη πρώτη μια μεγάλη ομάδα μελετών ολοκληρώθηκε με πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά ειδικά το υδραυλικό κομμάτι. Όπως ξέρετε πολύ κοντά είναι και η ιστορική γέφυρα η οποία ήδη προχωράει η οριστική της μελέτη για την ανακατασκευή και της ιστορικής γέφυρας μετά τα πρόδρομα έργα που έχουν γίνει στο δυτικό βάθρο. Τα βάθρα της νέας γέφυρας έχουν αποπερατωθεί, τοποθετείται το κύριο τμήμα, ενώ επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η διασύνδεσή της με το επαρχιακό δίκτυο το επόμενο διάστημα θα πρέπει να ακολουθήσει μετά την διαδικασία τη απαλωτρίωση, η οποία έγινε σε διαδικασία έκδοση ΦΕΚ, η διάνοιξη του επαρχιακού δρόμου. δηλαδή όπω ξέρετε, η προγραμματική είναι μεταξύ Υπουργείου Επαδόμων και τα Σιβά του Έργου, Δήμου Πλατανιά και Περιφέρεια <σέψη> Κρήτη, για να συνδέσει το επαρχιακό δίκτυο ανατολικά και δυτικά του ποταμού. Στόχο του Δήμου Πλατανιά είναι μέχρι το τέλο του καλοκαιριού να έχει ολοκληρωθεί τόσο η κατασκευή τη γέφυρα, όσο και το τμήμα τη χάραξη του νέου επαρχιακού δρόμου. Όπου λειτουργεί εκεί η διαδικασία με την προγραμματική την 7 που είμαστε φυσικά πάλι μέλη και με το Υπουργείο Πολιτισμού κινούμε πολλέ διαδικασίε. Στο πρότυπο τη γέφυρα τη Πλάκα που είχε πέσει στην Ήπειρο. Σε ό,τι αφορά την καινούργια γέφυρα, υπάρχουν πρότυπα κατασκευών γέφυρα ανάλογα το ανάπτυγμα, δηλαδή το άνοιγμα. Αυτό που εμεί είχαμε προσθέσει, το οποίο δεν είναι για τρομερό, ήταν να υπάρχουν στο πλάι ε, επεκτάσει τη γέφυρα για πεζόδρομο, για να περπατάνε δηλαδή πεζή με ασφάλεια, με φωτισμό και τέτοια πράγματα, τα οποία όμω δεν είναι κάτι το τρομερό, είναι πράγματα που προβλέπονται. Σήμερα, δεκάδες χωριά των Δήμων Πλατανιά και Κανδάνου Σελήνου συνδέονται με το Επαρχιακό Δίκτυο Χανίων Ομαλού, με μια στρατιωτική γέφυρα τύπου Μπέλεϊ, η οποία τοποθετήθηκε το 2019 για να καλύψει προσωρινά τις συγκοινωνιακές ανάγκες του πληθυσμού.